Έχω 2-3 παραδείγματα που είναι άσχετα από το χώρο σας, απλά θέλω να σας δείξω λιγάκι, να επισημάνω πώς λειτουργούν ο κόσμος, οι καταναλωτές. Είχε γίνει μια έρευνα σε 300 τόσους άντρες που έπιναν πολύ μπύρα. Τους έδωσαν 8 διαφορετικές μπύρες να δοκιμάσουν, no name όλες. Και έβγαλαν κάποια αποτελέσματα για το ποια προτιμούν. Το επίπεδο ικανοποίησής τους ήταν μέτριο. Μια εβδομάδα μετά τους φέρνουν τις ίδιες ακριβώς μπύρες, επώνυμες. Υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης τις θεώρησαν γευστικότερες από τις προηγούμενες και φυσικά αυτοί που προτίμησαν περισσότερο είναι αυτοί που συνήθιζαν να πίνουν. Άρα, μην υποτιμάτε τη δύναμη του ονόματος. Και αυτό, γιατί έτσι λειτουργούν οι ασθενείς, έτσι λειτουργούν όλοι. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι πώς να το δημιουργήσετε αυτό το όνομα. Άλλη έρευνα. Τι θα πείτε, πώς θα το παρουσιάσετε. Σε διαφήμιση που έγινε για την κατανάλωση κρέατος, με δύο τρόπους, σε δύο πειραματικές ομάδες, βρήκανε. Όταν το διαφήμισαν σαν 75% άπαχο κρέας, είχαν πολύ θετικότερες τάσεις από ό,τι σαν 25% λιπαρό κρέας. Θα μου πείτε, είναι χατζή? Σας κάνει να αναρωτιέστε, αλλά δεν μπορείς, όταν επικοινωνείς κάτι, δεν μπορείς να προβάλλεις αρνητικά. Δεν θα έχεις αποτελέσματα, τουλάχιστον τα αποτελέσματα που θέλεις. Άρα θα πρέπει να εστιάσεις στα θετικά στοιχεία και να το προβάλλεις, να δώσεις πάντοτε τη θετική πλευρά. Βρήκαν επίσης ότι όταν η διαφήμιση γίνει πριν από τη δοκιμή του προϊόντος, έχει πολύ καλύτερη συμπεριφορά ο καταναλωτής από ότι αν καταναλώσει πρώτα το προϊόν και μετά δει τη διαφήμιση. Δηλαδή, εκ των προτέρων δημιουργείται μία προδιάθεση για τη στάση απέναντι στο προϊόν. Και ένα τελευταίο πείραμα, το γνωστό για μας πείραμα του χυμού, δύο ομάδες κατανάλωσαν τον ίδιο χυμό που τον είχαν κάνει χάλια. Είχαν βάλει μέσα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, απέσιος. Στη μία από τις δύο, όταν τους τα έδωσαν να τον πιούν το χυμό, άρχισαν να τους δείχνουν τη διαφήμιση του προϊόντος, όπου φαινόταν μια ειδηλιακή παραλία με φοίνικες κτλ. Και κόσμο που απολάμβανε τη δροσιά του χυμού. Θετικότερες συστάσεις απέναντι στο προϊόν. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η εικόνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Την εικόνα εσείς μπορείτε να τη χτίσετε, μιλάμε για τις ορθές πρακτικές, με τον τρόπο της δουλειάς σας και να στηριχτείτε επικοινωνιακά στο word of mouth, στην κοινωνική διάχυση του μηνύματος. Έτσι προβάλλεται η ορθή πρακτική. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, προϋποθέτει τη σωστή εφαρμογή, αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνουν οι καταναλωτές στη σχέση που θέλουν να δημιουργήσουν με μια επιχείρηση και είναι τόσο σημαντικό, εάν μπορέσετε να το δημιουργήσετε στην επιτυχία συνολικότερα, γιατί είναι πολύ πιο δυνατό σαν μέσο επικοινωνίας από τη διαφήμιση, την προώθηση, τη δημοσιότητα, οτιδήποτε. Γιατί θεωρείται ότι είναι αντικειμενικό. Και οποτεδήποτε υπήρξε σύγκρουση ανάμεσα σε αυτές τις δύο πηγές ενημέρωσης, κοινωνική διάχυση από τη μία και διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο από την άλλη, πάντοτε υπερίσχυσε το word of mouth, η κοινωνική διάχυση. Εάν καταφέρετε να το δημιουργήσετε αυτό, τότε ο ασθενής δημιουργεί, είναι από μόνος του μια ζωντανή διαφήμιση. Δεν είναι αυτό πραγματικότητα? Δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό όμως μπορείτε, ναι, σας βολεύει. Ναι, εφόσον η πρακτική σου είναι σωστή και έχεις δημιουργήσει αυτό το καλό όνομα, σε βολεύει. Εάν όχι, σαφώς και δεν σε βολεύει σαν διαδικασία. Και τέλος, να σας δείξω το καλό και το κακό ανάμεσα στο word of mouth, μέσα από την εμπειρία. Η θετική εμπειρία κάνει τον πελάτη, παύλα ασθενή, διαφημιστή, ενώ
η αρνητική εμπειρία καταστροφέα. Αυτά. Ξέρω ότι δεν σας είπα κάτι διαφορετικό, σας το είπα από την αρχή. Είναι απλά κωδικοποιημένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όντως ακούστηκε ότι αυτό το να λένε καλά λόγια για μας και βασίζεται στην απλή αρχή που μας έμαθε ο Ιπποκράτης. Να αγαπάμε τους ασθενείς μας. Πρέπει να αγαπάμε τους ασθενείς μας. Είναι ο καλύτερος τρόπος να υπηρετήσουμε την επιστήμη και συγχρόνως να υπηρετήσουμε και το επαγγελματικό μας συμφέρον. Και θα έλεγα ότι θα συμπλήρωνα σε αυτό ότι και το έχω πράξει όλη μου τη ζωή, δεν διαχωρίζω τους ασθενείς. Προσφέρω ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες από τον τρελό που θα μου ήρθε και λέμε «Ω μαν, ήρθε ο βαρεμένος», θα πάρω μία ανάσα, θα πάρω δύναμη και θα κάνω υπομονή μαζί του, μέχρι τον φοβερό τύπο που ήρθε οργανωμένος και τάκ, 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 και λέω πω, αν ήταν όλοι άρρωστοι σαν κι αυτόν. Από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι αυτά ήταν ένα background για να καταλάβουμε κάποια πράγματα που γίνονται και θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Να κάνω μάλλον δύο ερωτήσεις και έτσι να κλείσουμε, εκτός αν θέλεις να κάνεις κανένα σχόλιο, Διονύση. Πόσοι από εσάς έχετε πει σε ασθενή σας κακά λόγια για έναν γιατρό που σας είπε ότι έχει πάει και μου είπε εκείνο και μου έκανε εκείνο? Να σηκώσω το χέρι. Ωραία. Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει ότι κάποιος άλλος συνάδελφός σας έχει πει κακά λόγια για εσάς? Καταλαβαίνετε αυτόματα ότι οι περισσότεροι τους έχει συμβεί. Αυτά τα δύο δεν μπορεί να είναι έτσι. Κανένας δεν θα μιλάει κακά λόγια εκτός από τον Διονύση τον Μητρόπουλο για άλλους συναδέλφους, αλλά όλοι να έχουμε ακούσει κακά λόγια για μας από άλλους. Έτσι. Κάπου δεν αντέξαμε να σηκώσουμε το χέρι. Άντεξε ο Διονύση Μητρόπουλος, έχει το λόγο για να κλείσει με αυτό τη συνάντηση. Γιατί είπατε κακά λόγια, κύριε Μητρόπουλε? Είσαστε ο μόνος κακός σε αυτή την αίθουσα. Ναι. Είσαστε ο κακός του σχολείου. Ανακηρύχθηκε. Απολαύστε τον. Λοιπόν, απλά και μόνο. Ήταν ένα περιστατικό στο οποίο δεν μπόρεσα να ελέγξω τον εαυτό μου, όπως είπατε εσείς, με την ιστορία του τρελού. Οπότε από τη στιγμή που είχε αρχίσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος να εκθιάζει με έναν απίστευτο τρόπο, δίνοντας απίστευτες δάφνες και ιδιότητες τίτλους κλπ. Σε έναν απίστευτο άνθρωπο, δεν άντεξα και είπα, με συγχωρείτε κύριε, πηγαίνετε τότε εκεί, οπότε δεν έχετε κανένα λόγο να έρθετε σε μένα, διότι απλά και μόνο ο κύριος για μένα είναι του κοινού ποινικού δικαίου. Το έχω κάνει μια φορά στη ζωή μου, το έχω κάνει, το δηλώνω, εφτασώς. Εντάξει. Αλλά ήταν στο όταν έρχεται κανείς πάνω από εδώ πέρα, έτσι. Παραβίαση της διοντολογίας, το δηλώνω αυτό το πράγμα. Εγώ κάνω κάτι άλλο επίσης που δεν είναι καλό. Με κάποιον τρόπο. Δημήτρη, να το πεις εσύ ή εγώ για να είναι πιο αντικειμενικό. Έλα, το πω εγώ. Λοιπόν, εγώ λέω όταν μου λένε, τους ρωτάω, πήγατε σε κάποιον άλλο συνάδελφο πριν? Ναι. Θέλετε να σας πω τι μου είπε, τι έκανα? Ναι, χωρίς να μου πείτε το όνομά του. Δεν θέλω να συμπεριφέρομαι διαφορετικά σε ένα φίλο μου από έναν ο οποίος δεν έχω τις καλές σχέσεις ή οτιδήποτε. Και έτσι μένω αποσυσιωμένος, έτσι, και με το φόβο μην είναι κανένας φίλος και το θάψω, άμα θέλεις και έτσι. Και λέω ακριβώς, ήρθατε για τη γνώμη μου, θα σας πω τη γνώμη μου. Μπορεί ο άλλος να έχει δίκιο και να μην έχω. Ήρθατε για μένα και πού τη βασίζω. Και δεν θέλω να μαθαίνω πού έχουν πάει. Και το τηρώ μαρτυράς μου, ορίστε, κάθεται εκεί πέρα, τα τρία τελευταία χρόνια είναι μαζί μου. Έτσι, σε ιδιωτικό επίπεδο. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ στην... Μόνο σε μένα, γιατί οι υπόλοιποι... Και στους άλλους, είστε η επισκέπτρια. Διάλειμμα και γυρνάμε για να παίξουμε. Είναι έτοιμος ο Κώστας Χατζημιρατής, καρκίνο της σκίσης με τον Βασίλη τον Τζόρτζη. Και θα είναι σύντομο, γιατί μόνο θα παιχθεί το σενάριο. Έτσι. Λοιπόν, σε ένα τέταρτο πίσω.